Τον είδαμε μέσα στην αποθήκη, το μικρό μας ποντικό, όπου έχουμε πολλά πράγματα που δεν θέλω να μας τα φάει. Οπότε είπαμε να κάνουμε μια φάκα για να τον πιάσουμε, γιατί δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να τον σκοτώσουμε. Είναι εδώ ο γλυκός μας, αν το βλέπετε. Και πάμε να τον απελευθερώσουμε πίσω. Το έχουμε ξανακάνει. Ελπίζουμε να μην είναι ο ίδιος. Αλλά και να είναι, δεν πειράζει. Είναι πάρα πολύ γλυκός. Το βλέπετε εδώ. Και επειδή έχει αγωνία, δεν υπάρχει λόγος να την παρατείνουμε κι άλλο. Πάμε να τον πάμε στο δάσος και να πάει στην ευχή του Θεού. Πλησιάζουμε στο σημείο της απελευθέρωσης για να τον αφήσουμε να πάει πίσω. Δεν έχει νόημα, ξέρετε, να σκοτώνετε ποντίκια. Θέλω να πω ότι πολλαπλασιάζονται, δεν κάνετε κάτι με το να σκοτώσετε. Φυσικά, αν έχετε ταβέρνες, ξενοδοχεία, ξενώνες, πρέπει να έχετε δολωματικούς σταθμούς και ό,τι επιβάλλει το υγειονομικό εικάζω. Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, τα πράγματα δεν είναι ωραία έτσι όπως είναι μέσα εδώ, αλλά πολύ σύντομα θα βγεις όξο. Αλλά και τους υπόλοιπους, αν υπάρχει δυνατότητα να τα πιάνετε τα ποντίκια, μπορείτε μετά να τα απελευθερώνετε. Στις πόλεις πάλι αυτό λίγο δύσκολο. Αλλά λέμε τώρα μια ιδέα. Όχι να το παίξετε ότι είστε πολύ ευαίσθητοι με τα ζώα, απλά με την κοινή λογική. Δεν κάνετε κάτι με το να τους σκοτώσετε το ζωντανό. Οπότε εδώ φτάσαμε. Την άλλη φορά πήδηξε, δηλαδή με το πριν ανοίξω ακόμα την πόρτα, του πετάχτηκε. Πάμε να τα κάνει τώρα. Αν είναι ο ίδιος, λέμε τώρα πλάκα κάνουμε. Λοιπόν, έχει κολλήσει την πόρτα. Τον φέραμε. Είδατε για πότε θα εξαφανιστεί. Στο καλό, ψυχή μου. Στο καλό. Άντε, πήγαινε. Να σου αφήσω και τον τερίδα, το φας. Αφιβάλλω. Δεν κουνιέμαι. Εντάξει. Απίστευτος είσαι. Απίστευτος. Άντε, πήγαινε μέσα. Πήγαινε σπίτι. Ναι, πήγαινε. Κοίτα που θα γίνουμε και φίλοι. Ψυχούλα μου εσύ. Κάθαμε να δω. Έτσι για παρέα. Του ζουνι όμορφο. Ναι. Έλα, συνέχισε. Καλημέρα να έχεις. Όλα τα καλά εύχομαι.